Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, αληθινοί Έλληνες κοσμοπολίτες, ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή, διακρίθηκαν στην Οικουμένη. Όμως δεν ξέχασαν ποτέ την πατρίδα και την καρδιά της, τον πολιτισμό. Στο γενέθλιο τόπο του, ο Βασίλης, στην Άνδρο, ίδρυσε μαζί με την Ελίζα το πρώτο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα. Αργότερα χρηματοδότησαν εκεί, όπως το θύμισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Και καθώς οι ίδιοι δεν είναι πλέον μαζί μας, φρόντισαν η προσφορά τους να έχει συνέχεια μέσα από το Ίδρυμα που φέρει το όνομά τους. Σε αυτό και στους ανθρώπους του οφείλουμε και το κόσμημα που εγκαινιάζουμε σήμερα. Γι' αυτό και τους αξίζει, σας αξίζει κάθε έπαινος. Πρόκειται για τη δικαίωση μιας επίμονης προσπάθειας που κράτησε 27 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που πρώτος ανακοίνωσε τη δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το 1992, καθώς ήταν η δικιά του κυβέρνηση που ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Βασίλη και της Ελίζας να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος φιλοξενίας αυτής της σπάνιας συλλογής. Ο αρχικός σχεδιασμός στο οικόπεδο της Ριγύλης ματαιώθηκε όταν εντοπίστηκαν εκεί τμήματα του Λυκείου του Αριστοτέλη. Ακολούθησαν δυστυχώς και νέες αναβολές στο Πάρκο Ριζάρι και στο Μέτς. Έτσι, ούτε ο Βασίλης, ούτε η Ελίζα, ούτε και ο πατέρας μου πρόλαβαν να δουν το όραμά τους να πραγματοποιείται. Είναι και ένας πρόσθετος λόγος να είμαστε σήμερα διπλά συγκινημένοι, αλλά ταυτόχρονα και περήφανοι. Διότι ο ρόλος των πρωτοπόρων πολιτών στην διάχυση του πολιτισμού υπήρξε ανέκαθεν καθοριστικός. Άλλοτε με δωρεές και χορηγίες για υποδομές και άλλοτε με παραχωρήσεις, γενναιόδωρες παραχωρήσεις προσωπικών συλλογών. Δύο βήματα από εδώ άλλωστε είναι το Στάδιο, το Ζάπιο, η Εθνική Πινακοθήκη, εμβληματικά τοπόσημα που αναγέρθηκαν, ανακαινίστηκαν ή εμπλουτίστηκαν με δαπάνες ευεργετών. Και στη γόνιμη αυτή παράδοση εγγράφεται και αυτό το νέο σπουδαίο μουσείο. Περισσότερα από 600 έργα από το 1880 μέχρι και το 1980 βρίσκουν τώρα μόνιμο τόπο διαμονής τους στην Αθήνα. Βαν Γκόγκ, Μονέ, Πικάσο, Γκογκιά, Σεζάν, Γκρέκο, Τζιακομέτη, Σαγκάλ, Καντίνσκι, αλλά και Παρθένης, Μόραλης, Γκίκας, Τέτσης, Τσαρούχης και Φασιανός. Όλοι γίνονται πια προσιτοί σε κάθε Έλληνα, αλλά και σε κάθε επισκέπτη της πόλης. Αριστουργήματα που για να θαυμάσει κανείς έπρεπε να ταξιδέψει σε δεκάδες πρωτεύουσες, θα μας περιμένουν πλέον εδώ, στο Παγκράτη. Και όχι μόνο, στους 11 ορόφους αυτού του μοντέρνου κτηρίου, κράτησε τα στοιχεία ενός νεοκλασικού του Μεσοπολέμου, θα εκτίθενται θαυμάσια έπιπλα, πορσελάνες, παραπάνω από 5.000 βιβλία τέχνης, όπως και σπάνια αντικείμενα. Και βέβαια δύσκολα συναντά κανείς μια τόσο πυκνή σε κορυφαίους εικαστικούς και τόσο πλούσια σε διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα συλλογή. Γεγονός που προσφέρει στην Αθήνα μια ξεχωριστή θέση πια στον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη. Γιατί το νέο μουσείο θα ενωθεί στο ίδιο τόξο με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που
εγγενιάζεται το Φεβρουάριο, αλλά και με τη νέα Πινακοθήκη που ανοίγει ξανά τις πόρτες της το 2021. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να κάνω μία έκκληση και στους σημαντικούς συλλέκτες σύγχρονης τέχνης να στηρίξουν από την προσωπική του συλλογή μόνιμη έκθεση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Θα ήθελα να επισημάνω όμως και μια άλλη διάσταση. Το ίδιο αυτό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα που θα στεγάζει τη συλλογή έρχεται να αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα μιας παλιάς αθηναϊκής συνοικίας, όπως το Παγκράτη. Ένα μουσείο, ένα νέο μουσείο σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά δεν σημαίνει απλά ένα στατικό εκθεσιακό χώρο. Εξάλλου δεν θα το ήθελαν έτσι ούτε ο Βασίλης ούτε η Ελίζα. Είναι μια πηγή ζωής, μια πηγή νέας αισθητικής. Και ήδη είναι διαθέσιμο στους αναγνώστες ο πρώτος τόμος που εξέδωσε το μουσείο για τα εκθέματά του και ακολουθούν 2 εκδόσεις ακόμα για παιδιά, όπως και η παρουσίαση όλων των έργων του μουσείου στον ιστότοπό του. Το εστιατόριο καφέ είναι ανοιχτό σε όλους, όπως και αυτό το εντυπωσιακό αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη και βέβαια το καλλιτεχνικό εργαστήριο. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλά για ένα ακόμα κέντρο πολιτισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο πολιτιστικό πνεύμονα και ένα σημείο συνάντησης της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την καθημερινή ποιοτική ψυχαγωγία. Και εδώ ακριβώς αποτυπώνεται και η δικιά μας αντίληψη για τον πολιτισμό, ένας πολιτισμός που πρέπει να διαχέεται σε όλους τους πολίτες, να γίνεται μέρος της ζωής τους, να διευρύνει αθόρυβα τη σκέψη τους, το γούστο τους, τους ορίζοντές τους. Ο πολιτισμός, άλλωστε, αποτελεί δίκτυο ευημερίας. Ειδικά δε για την Ελλάδα, μεταβάλλεται και σε μία δύναμη διπλής ανάπτυξης. Οικονομικής, όταν η τέχνη, κλασική, σύγχρονη, συνδυάζεται με την ιστορία και με το τουριστικό μας προϊόν, αλλά και κοινωνικής, όταν αυτή διαμορφώνει καλλιεργημένους πολίτες, ανοιχτούς σε νέα ερεθίσματα. Κράτησα από το βίντεο το οποίο είδαμε την περιέργεια στα μάτια των παιδιών όταν για πρώτη φορά ήρθανε αντιμέτωπα με έργα σύγχρονης τέχνης τα οποία πιθανώς να μην είχαν ξαναδεί. Και ακριβώς αυτά τα νέα ερεθίσματα αποτελούν τον καταλύτη για να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά ευαισθητοποιημένων και όριμων πολιτών. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε συχνά μπροστά στο παράδοξο οι πολίτες να αναζητούν ευκαιρίες για περισσότερη επαφή με την τέχνη και η πολιτεία να προσπαθεί ασμένοντας να ανταποκριθεί. Και εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ο ρόλος προσωπικότητων, όπως ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή, το έργο των οποίων συνεχίζουν τώρα τα άξια στελέχη του Ιδρύματός τους. Άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό ως ένα άθροισμα από δημιουργίες, με ατομική αφωτηρία, αλλά και προορισμό να γίνουν κτήμα των πολλών, και οι οποίοι αφιερώνονται σε αυτό το σκοπό. Και από την άποψη αυτή, η συλλογή που φιλοξενείται στο μουσείο αυτό, θα έλεγα ότι είναι απολύτως αντιπροσωπευτική. Αποτελεί ένα πραγματικό πανόραμα της τέχνης, ελληνικής και ξένης, του ύστερου 19ου και ολόκληρου του 20ου αιώνα. Ρεύματα τα οποία ξεκίνησαν ως ατομικοί προβληματισμοί, αρχικά ίσως υπήρξαν το προνόμιο των λίγων, αλλά τελικά σφράγισαν ολόκληρη την ιστορία της σύγχρονης τέχνης, τολμώ να πω και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και είναι ένα παράδειγμα του πώς ο πολιτισμός εμβολιάζει θετικά τις κοινωνίες, πώς αυτές με τη σειρά τους παράγουν νέο πολιτισμό. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή μας θα ανταποκριθεί στα κεντρικά της καθήκοντα στον τομέα του πολιτισμού. Σε αυτά όμως ανήκει και η υποχρέωσή της να σταθεί δίπλα σε πολίτες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
όπως η σημερινή. Η πολιτική του πολιτισμού θα πρέπει να πάψει κάποτε να ασκείται από κάποια κλειστά ιερατεία. Θα άρουμε λοιπόν, όπως προσπαθούμε να το κάνουμε παντού, κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο. Ο πολιτισμός είναι οικουμενικός, γι' αυτό και δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά κρατικός. Και η διακίνησή του δεν μπορεί να αποτελεί μόνο το αποκλειστικό προνόμιο κρατικών υπηρεσιών. Κλείνω με μια φράση του μεγάλου ζωγράφου Μαρκ Σαγκάλ, προσωπικού φίλου του Βασίλη και της Ελίζας Ουλανδρή, από το 1967 μέχρι και τον θάνατό του το 1985. Όταν δημιουργώ με την καρδιά, σχεδόν όλα πάνε καλά. Όταν δημιουργώ με το μυαλό, σχεδόν τίποτα δεν βγαίνει. Ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή δημιούργησαν με την καρδιά τους ετούτη τη συλλογή. Και με την καρδιά, οι άνθρωποι του Ιδρύματος κάνουν σήμερα πράξη το όραμα που εκείνοι δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν. Τους είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστώ πολύ.